Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και απόψε κοντά σας να μιλήσουμε για την επικαιρότητα και για θέματα που καίνε. Θα σας πω τώρα τι έχουμε προγραμματίσει. Μαζί μας είναι ο Θάνος ο Πλεύρης. Καλησπέρα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς. Γιατί... κέντρο δεξιά είναι. Γιατί το κέντρο, λέω, Κακλαμάνης εδώ χθες είναι επάγγελμα, δεν είναι ιδεολογία. Ακούστε, οι ιδεολογίες είναι σαφείς και υπάρχουν και για μένα, παρόλο που περάσαν και περίοδοι που λόγω συνθήκων ιδιαιτέρων είχαν αμβληθεί οι γραμμές, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχνάμε ότι πάντοτε υπάρχουν οι τάσεις και τα ρεύματα. Κύριε Πλάβη, με την άδεια του κύριου Χατζή να πω ότι υπήρχε ένα γαλλικό κόμμα που λεγόταν η Φιλελεύθερης Αριστεράς και έλεγε ο αρχηγός του. Οι Φιλελεύθερης Αριστεράς ανήκουν στο κέντρο, που η δύσκολη καιρή του αναγκάζουν να βρίσκεται στη δεξιά. Εμείς είμαστε η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Όχι, δείξτε, γιατί από το κεντροδεξιά που το αποκτήσατε. Το κεντροδεξιά πάντοτε είναι. Δεν τώρα, αν λέτε για εμένα, εγώ προσδιορίζομαι δεξιός. Ναι, όχι, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά. Το κέντρο δεξιά που το ψωνίσατε, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, υπάρχει. Εδώ. Α, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μην τον εμπερδεύει. Εσύ που την ξέρει. Τη διακήρυξη την ιδρυτική της Δημοκρατίας. Λοιπόν, άκουσε. Λέει ότι ξεκινά από τη δεξιά. Συγγνώμη, κύριε Μπαλάφα, κύριε Αλιαγούλη, θέλω να καθαρίσουμε τα πιάτα μας. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Άκουσε. Υπάρχει μια παράταξη. Ναι. Είναι η δεξιά παράταξη. Ξεκινάει από το τέλος της σοσιαλδημοκρατίας και φτάνει μέχρι την αρχή της ακροδεξιάς. Αυτή είναι η παράταξη. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία που είναι κόμμα, που είναι το κόμμα, έτσι, κοινωνική δεξιά, έτσι λέγεται, και με συγκεκριμένη ιδεολογία από τη διακήρυξη του Καραμαλή, προσπαθεί από αυτή την πίτα να πάρει τους περισσότερους ψηφοφόρους. Αυτό. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια. Να τελειώσω. Ναι. Και αυτό το κόμμα, όταν βγει στις εκλογές, στηρίζει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, δηλαδή, στηρίζεται από αυτό το κόμμα που το ψηφίσαν οι χριστιανοί αυτοί. Μην μου λες τώρα τι το κέντρο, δηλαδή. Αλλά αυτό το χρώμα, αυτό το κόμμα, κύριε Χατζή, έχει προτάξει το γάμο των ομοφυλοφίλων. Μιλάει ο αρχηγός του σε σχέση με τον Ερντογκάν ότι θα κάνουμε πόδινες υποχωρήσεις. Αυτά είναι στοιχεία του ιδεολογικού. Η απουσία εθνικισμού ή ο πολιτισμικός φιλελευθερισμός είναι στοιχεία απέναντι της παραδοσιακής δεξιάς. Δεν λέω ότι. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν θα το ψηφίσουν όλοι. Θα πάει κατά συνείδηση. Όχι, αλλά. Μια 60-65. Έχει αναγάγει σε προγραμματικό σημείο. Δείχνει τη βούλησή του να καταλάβει και μέρος του κέντρου. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω εγώ. 60-65-70 βία δηλαδή και με πίεση. Ψήφισε γιατί χανόμαστε. Τώρα επειδή έχει ένα ενδιαφέρον η κουβέντα. Που πια είχε ενδιαφέρον κατά βάση στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, και αυτό αποδείχθηκε εκλογικά, να διευρύνει αυτή τη βάση της παράταξης που λέμε, με αποτέλεσμα να υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι του κέντρου που δεν είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν. Αυτό όμως δεν λιώνει τις βασικές αρχές και αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο στην ελεύθερη οικονομία, στα εθνικά θέματα όπως τα έχουμε διαμορφώσει, στα κοινωνικά θέματα. Και αυτό ακόμα που λέτε το γάμο και τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών, προφανώς είναι ένα θέμα κουβέντας και συνείδησης. Καλά, εγώ άλλο έχω τώρα. Έχω τοποθετηθεί ότι δεν το ψηφίζω και μεταδίδω και θα το ψηφίσω. Αλλά προφανώς αυτό είναι ένα θέμα συνείδησης και πώς αντιλαμβάνεται κανείς. Τώρα, θέλω να πάω σε ένα ζήτημα, να ξεκινήσω από ένα ζήτημα και θέλω τις απόψεις σας εδώ. Το λύσαμε άρα το θέμα. Δεν λύσαμε τι να λύσουμε τώρα. Εδώ πρέπει να σε φέρω με δύο-τρεις δεξιούς εδώ για να το καθαρίσουμε το πιάτο μας. Να πούμε κατατάς δηλαδή στους μη δεξιούς. Όχι, δεξιός, είσαι δεξιός. Κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, μακάρι να ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα ή οτιδήποτε. Σοσιαλδημοκράτες είναι. Το κακό είναι ότι πατέρνει προς τα ακροδεξιά. Προς τα ακροδεξιά. Εδώ λέει πατέρνουμε ακροδεξιά. Άστε τι λέει. Αυτό είναι το κακό. Σοσιαλδημοκράτες που βάλαν 5 εκατομμύρια ενδοοικογενειακή μεταφορά περιουσίας χωρίς φόρο. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτή. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε 4.800.000 όριο μεταβίβασης ενδοοικογενειακής περιουσίας χωρίς φόρο. Εγώ, κύριε καθηγητά μου, δεν έχω μία. Για να μεταβιβάσω. Yeah. Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας. Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει μια ιδεολογική σύγχυση άνευ προηγουμένου. Αυτά να τα βρείτε στη λεγόμενη αριστερά. Το βασικό πρόβλημα για να το συζητήσουμε το έχει κέντρο αριστερά. Εκεί πέρα φαντάζομαι. Είναι στην κέντρο αριστερά, μωρέ. Είναι οι παρολίγων κομμουνιστές που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι παρολίγων κομμουνιστές. Είναι οι σοσιαλιστές που γίνανε σοσιαλδημοκράτες. Και έλα τώρα, μην με μπλέξει εμένα, γιατί κάνω 46 χρόνια αυτή τη δουλειά τώρα. Είναι ο κύριος. Καλησπέρα, κύριε Μπαλάφα, καλώς ήρθατε. Η κυρία Ευαγγελία Λαγκούλη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος, ο γνωστός
και μια εξαιρεταίος καθηγητής που είναι με ιδιαίτερη χαρά να τον έχω μαζί μου στις εκπομπές όποτε μπορεί. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε, το ξέρετε, δεν θα σας πω εγώ κάτι καινούριο και το ξέρει και ο κόσμος αυτό, μια έξαρση της βίας. Και αυτή η έξαρση της βίας, δεν θέλω να μείνουμε στο ποδόσφαιρο γιατί και στα αθλητικά, γιατί μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά επειδή τα έχουμε εξαντλήσει αυτές τις μέρες, τα έχουμε πει όλα, έχουμε και μια ανακοίνωση σήμερα του Ολυμπιακού. Αλλά η βία αυτή δεν είναι μόνο στα γήπεδα. Είναι μια βία που έχει γενικευτεί στην ελληνική κοινωνία. Θα θυμάστε, κύριε καθηγητά, εσείς κύριε Λιαγκούλη, είστε πιο νέα, κύριε Μπαλάφα και εσύ πιο νέος, κύριε Πλεύρη, που λέγαμε παλιά όταν γινόσαν εγκλήματα, Σικάγο γίναμε. Με ένα έγκλημα δηλαδή, που είχε γίνει στην Πάτρα μια φορά, θυμάμαι. Σικάγο γίναμε, μου λέγει ο πατέρας μου. Τι Σικάγο γίναμε, ένα έγκλημα έγινε. Κακός φυσικά, αλλά δεν είχαμε γίνει Σικάγο. Τώρα έχουμε γίνει Σικάγο στην περίοδο της πρωταπαγόρευσης. Λοιπόν, αυτή η έξαρση της βίας πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το λέτε όλοι, το ακούμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στις απόψεις. Και μάλιστα το Πασόκ σε ό,τι αφορά τα γήπεδα είχε κάνει μια πραγματικά, το είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, μια πάρα πολύ θετική πρόταση. Σε 3-4 αράβες έδωσε απάντηση, εγώ πιστεύω, στο πρόβλημα. Απάντηση. Δηλαδή δεν θα ανοίξει η βία, αλλά τέλος πάντων θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ποιο είναι το θέμα όμως, ποιο είναι το ερώτημα και το θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε στο πρώτο αυτό μέρος. Λέτε για μέτρα. Κύριε Μπαλάφα, το κόμμα σας, κύριε Αλιαγκούλη, το κόμμα σας, την ανακοίνωση αυτή. Και να πάρουμε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Και ρωτάω, ένα μέτρο για τις νέες τεχνολογίες είναι οι κάμερες. Και δεν μιλάω μόνο για τα γήπεδα, μιλάω γενικότερα για την κατάσταση. Γι' αυτό είπα, δεν είναι μόνο τα γήπεδα το πρόβλημα. Είναι η εγκληματικότητα των νέων, οι πιάτσες που μοιράζουν ναρκωτικά, εκεί που τρομοκρατούνται ταξιτζίδες από κάποιους παράνομους. Τα είναι μαζεμένα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα πάω σε κάθε περίπτωση. Οι κάμερες είναι ένα μέτρο. Οι παρακολουθήσεις είναι ένα δεύτερο μέτρο. Και θέλω να αρχίσω από την αξιωματική αντιπολίτευση να ακούσω εσάς, την κυρία Λιαγκούλη. Κύριε καθηγητά, μπορείτε παρακαλώ να παρεμβαίνετε. Έχετε το ελεύθερο. Εσείς έχετε το ελεύθερο. Η Νέα Δημοκρατία με το 41 δεν το έχει. Το έχουν πάρει, πάρει απάνω τους, αλλά θα τα πούμε μετά με τον κύριο Θανάση. Να μου πεις και για το 0. Το 0 έχει τα πλεονεκτήματά του. Το 0%. Το 0% που έχω εγώ και εσείς δηλαδή. Ελάτε, κύριε Μπαλάφα. Από πού να αρχίσει κανείς, επειδή είπατε ότι είναι γενικότερο. Έκανα δύο ερωτήσεις συγκεκριμένες. Ναι, ναι, ναι. Τεχνολογία, τι είναι, οι κάμερες, οι παρακολουθήσεις, μέσω ίντερνετ, πληροφορίες κτλ. Αυτό είναι οι τεχνολογίες, δεν είναι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Όσο είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρω, κοιτάξτε, προσθέσετε. Καταρχήν να συμφωνήσουμε, το θίξατε κι εσείς, ότι η βία η οποία παρατηρείται και υπάρχει μια έξαρση γενικότερα, είναι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο ή στον αθλητισμό, στους αγώνες δηλαδή, αυτούς τους αγώνες, αλλά είναι γενικά διάχυτη στην κοινωνία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ αυτά τα φαινόμενα 12χρονη να μαχαιρώνει την καθηγήτριά της, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Και το λέω με θλίψη και ανησυχία. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σωστά. Ή παιδιά που δέρνονται στο προάβλιο ενός σχολείου με τη λογική του κυρίου Πλεύρη, θα έπρεπε να κλείσουμε και τα σχολεία. Αλλά αυτό ένα συμμαθητή τους επί 6 μήνες. Μου κάνετε έτσι. Είναι, νομίζω ότι τα κοινωνικά αίτια είναι το βασικό και επειδή παρατηρείται και στη νεολαία, στα νέα παιδιά, στα πολύ νέα παιδιά, κάτι τέτοιο έχει να κάνει και με τα πρότυπα που προβάλλονται. Όταν το παιδί... Μην πάμε στις αιτίες, να δούμε αυτό που ρώτησα, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, κοιτάξτε, στις αιτίες, μπορώ να εδώ έχουμε το εξής. Κάμερες, θέλετε. Κάμερες βέβαια, εμείς το έχουμε πει από πριν να αναγγείλει τα μέτρα, να ξανααναγγείλει. Στα γήπεδα μόνο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Τώρα μιλάμε για τα γήπεδα. Εγώ δεν μιλάω για τα γήπεδα. Όχι, παντού. Μίλησα γενικά, όπου χρειάζεται, ναι. Όπου χρειάζεται, ναι. Όπου χρειάζεται, ναι. Όπου χρειάζεται, ναι. Τώρα να έχω στην. Είναι καινούργια θέση αυτή. Όπου χρειάζεται. Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό. Χρειάζεται στο γήπεδο, στο γήπεδο. Όχι, η ζωή αλλάζει τα πράγματα. Όχι, έξω από τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη δεν χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, θα βάλω στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Καλά, εκεί θα πάει μια προσκύνηση. Αυτό λέω και να βλέπουμε. Θα βάλουμε λοιπόν, θα γεμίσουμε την Ελλάδα κάμερες, γιατί χάνει και την αξία του έτσι. Δεν χάνει την αξία του, αλλά. Στοχευμένα. Επαναλαμβάνω.
Δεν θα βάλω μέσα στο Πολυτεχνείο, γεμίσει το Πολυτεχνείο κάμερες. Για το Πολυτεχνείο μίλησα. Λέω. Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που γίνονται επεισόδια. Όπου χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας. Πανεπιστήμιο. Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που γίνονται επεισόδια. Σε κάποιους μπορεί να βάλουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι άλλο, κύριε Χατζή. Το θέμα είναι το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Πριν από χρόνο, ένα και δύο χρόνια, υπήρξαν πάλι κάποια φαινόμενα. Υπήρξε η Νέα Δημοκρατία με εξαγγελίες ότι θα βάλει κάμερες, ότι θα κάνει, ότι θα δείξει, ότι θα κάνει παρακολουθήσεις. Δεν έγινε τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε και οι κάμερες, μιλώντας τώρα για την οπαδική βία, μια και αυτό είναι επίκαιρο. Ναι. Άμα το γενικεύσουμε πάρα πολύ, δεν βγει τίποτα. Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπίσουμε. Το φαινόμενο λοιπόν απαιτεί κάμερες, απαιτεί αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέτρων, απαιτεί ηλεκτρονικός έλεγχος της εισόδου των οπαδών και των προσερχομένων στα γήπεδα. Αυτό που κάνανε τώρα. Αυτοπροσωπεία και επίσης αρρύθμιση θέσεων, έκδοση υποχρεωτική. Το κάνανε αυτό, θα το ψηφίσετε αυτό. Μα τα έχει πει αυτά η Νέα Δημοκρατία και δεν τα έκανε. Τώρα, θα τα κάνει προφανώς, πάλι, προφανώς, θα το ψηφίσετε. Ναι. Αυτονόητα. Θα βάλουμε και τα άλλα τα οποία δεν τα είπε. Θα προτείνουμε και άλλα. Αυτά τα οποία σας είπα, δηλαδή την υποχρεωτική αρρύθμιση των θέσεων. Μα υπάρχει ήδη. Ναι, βέβαια, εννοείται. Εγώ επειδή πηγαίνω στο γήπεδο. Εννοείται. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο. Δεν έχουν ταυτότητα. Είναι αυτοπροσωπεία. Το είπαμε και αυτό. Όχι, το είπε. Άλλο λέω. Παίρνω στο γήπεδο με το στήρα. Επειδή εμένα μπορεί να με ξέρει λόγω τη δουλειά που κάνω. Εντάξει, αλλά παρατηρώ ότι και τους άλλους που έρχονται πίσω δεν τους... Δεν λέει τίποτα. Δεν δείχνει ταυτότητα κανένα. Κύριε Χατζή, ξέρετε τι λέει το 19ο αιώνα ο Ροΐδης. Ναι. Ενός νόμου χρήαν έχουμε περί τηρήσεως των κειμένων νόμων. Ναι, βέβαια. Νόμους έχουμε για τα πάντα. Ένα έχουμε νόμο το για να τηρεί τους νόμους. Νομικό ωραία, προστάσιο. Λοιπόν, αυτό λέω και εγώ. Νομοθεσία υπάρχει, κύριε. Μάλιστα, το κατάλαβα. Μπορώ να υποθέσω λοιπόν και μπορώ με τα λόγου γνώσεως να ισχυριστώ και δεν είναι υπερβολικό ότι ορισμένες φορές. Και στα φαινόμενα, ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα, τα θλιβερά και ανησυχητικά, έχουμε μη θέληση. Δεν θέλουν. Δηλαδή, πολιτική βούληση, δηλαδή. Πολιτική βούληση. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κολλιά ανάμεσα στους χουλιγκάνους και στις διοικήσεις. Είναι κοινό μυστικό αυτό. Όχι, αν το ξέρετε, να το πείτε με αποδείξεις. Το λέω. Με αποδείξεις. Αποδείξεις. Πάρα πολλές. Εγώ θέλω, πάρα πολλές. Γιατί πάντα, πάρα πολλές αποδείξεις. Και στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολλές. Και στο Πασόκ, άμα καταγγέλουμε κάτι, όχι δεν το λέω για εσάς. Ήρθε εδώ κάποιος και κατήγγειλε ένα περιστατικό μια μέρα. Ωραία, του λέω έχεις παπίρ. Χαρτιά, πώς θα μου το λες. Ναι. Όχι, πρέπει να το αποδείξει. Ο κ. Κασελάκης σήμερα όμως είπε ότι οι διοικητές, οι πρόεδροι των σωματείων κινούνται εντός του πλαισίου της νομιμότητας και φταίει μόνο η πολιτεία για τη βία. Έτσι είπε. Έτσι ακριβώς. Η πολιτεία έχει πολλές μορφές. Στο σκέλος ότι φταίει η πολιτεία έχει δίκιο. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε την πολλές μορφές. Την ευθύνη έχει η πολιτεία. Ανάγκη... Εύκολο είναι να λέμε. Σωστό είναι. Η δικαιοσύνη φταίει, πάει. Η πολιτεία βάζει τους κανόνες. Εγώ αυτό λέω. Εγώ λέω την πολιτική ευθύνη. Επειδή θα το πω στην αρχή, το ξέχασα. Ο νους μας όλων μας πάει στο παλικάρι τον αστυνομικό που χτυπήθηκε, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έχει ξέρετε, πλέον αναπηρία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και η σκέψη μας όλων, πιστεύω, είμαι σίγουρος, ότι είναι Βάλιστα. εκεί, γιατί δεν είναι μόνο το κύριο, είναι το προσωπικό, okay. Ο άνθρωπος, ο νέος. Κατά συνέπεια, εξαντλείται η τοποθέτηση καμερών ή άλλων μέσων τεχνολογίας στα γήπεδα και σε όπου χρειάζεται, μου είπατε. Όπου χρειάζεται. Τώρα το όπου χρειάζεται. Μια μελέτη. Ποιος θα το κρίνει το όπου χρειάζεται. Μελέτη χωροταξική. Για μένα, κύριε Χατζή, αυτό είναι που κάνετε τώρα το ερώτημα. Ορίστε. Είναι κέριο και ειλικρινές. Για απαντήστε μου εσείς, λοιπόν. Εγώ ειλικρινά αυτό που με απασχολεί είναι ποιος θα κρίνει την αναγκαιότητα, γιατί εδώ έχουμε κουρελιά στις ανεξάρτητες αρχές. Αν πάμε σε αυτό. Καλά, και τα άλλα ευρωπαϊκά. Ένα λεπτό. Και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ανεξάρτητες αρχές. Και αναφέρετε και τις παρακολουθήσεις. Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Παρακολουθήσεις εννοώ κάποιον που τον έχουμε στοχοποιήσει, η αστυνομία, η ασφάλεια, όλα. Να παρακολουθήσει που πάει, τι κάνει, τι λέει. Ποιο, έτσι εξαρθρώνονται. Μα έτσι γίνεται ήδη. Εξαρθρώνονται, ναι. Σπήρες με ναρκωτικά, έτσι. Δεν είναι αστείο, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι απόφαση, καινούργιο αυτό που σας λέω. Είναι αυτό. Είναι Μάλιστα. μία απόφαση όμως ενός δικαστικού συμβουλίου που λέτε. Δηλαδή, δεν τα ξέρω. Σαν νομικός τώρα. Έτσι, η εξάρθρωση μίας σπήρας. Για να διαφωτίσουμε. Μην πάμε εκεί, μην πάμε. Να μείνουμε, ναι. Στις κάμερες. Να μείνουμε στις εσείς κάμερες. Εσείς τι λέτε τώρα, όπου δει.
όπου στα γήπεδα και να ρίξουμε και κανιά δεκαπενταριά γενικά κάμερες να παίζουν και να έχουμε εικόνα. Ναι, ναι. Σας πω αμέσως για τις κάμερες. Δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό. Αφού θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο και σε όσο ακούστηκαν. Ναι. Λοιπόν, εδώ καταρχήν κάτι συμβαίνει, κάποιος στέει. Δεν είναι δυνατόν ο κακός Θεός ή η κακή μοίρα μας να φταίει για αυτό που συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Ξέρετε ποιοι φταίνε. Δεν το ξέρετε ποιοι φταίνε. Ποιο φταίει. Εσεί φταίτε όλοι. Πολύ ωραία. Οι 300 στη Βουλή. Άρα θα πρέπει εγώ τι ευθύνη πούμε... έχω. Κάνω νόμους εγώ. Ωραία. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν. Όχι μόνο. Λίγο. Ναι. Κύριε Χατζή, τι θέλω να πω. Ακούω, αλλά με στενοχωρείτε. Εμείς θα πρέπει να πούμε. Όλοι μας λοιπόν. Αν εμείς φταίμε, θα πρέπει να το πούμε. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η βία, επειδή είναι παράγωγο κοινωνικών συνθήκων, θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εν το βάθη. Διότι η μία διάσταση είναι του εντάξει. Τι κάνω εγώ τώρα, όχι εντάξει, δεν, τι κάνω σήμερα. Δεν μου απαντάτε σήμερα. Στο ερώτημα, μου λέτε άλλα τώρα, κοσμητικά. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εμένα με ενδιαφέρει, γιατί έτσι που μου το πάτε θα σας κάνω ένα άλλο ερώτημα εγώ τώρα. Το κράτος παράγει βία, ναι ή όχι. Νόμι. Ναι. Ακούστε λίγο. Αυτό το λέτε εσείς. Όχι, η κρατική βία δεν το λέω εγώ. Είναι παρακαλώ, το κράτος παράγει βία. Η βία φέρνει βία. Παράγει αντίδραση. Αντίδραση και η αντίδραση μπορεί να παράξει βία. Αυτή τη θεωρία. Ακούστε λίγο. Σε μένα. Αφήστε με μόνο δευτερόλεπτα. Σας αφημένη σας έχω, αλλά δεν απαντάτε. Είναι ο παδός ο κύριος Χατζής του βία στη βία της εξουσίας. Όχι, ρώτησα. Ρώτησα γιατί. Η εξουσία δεν παράγει βία. Δεν θέλει να πει αυτό ο κύριος. Είναι ο λόγος. Εγώ καταλαβαίνω. Είναι ο λόγος ύπαρξής της. Το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Όχι το κράτος. Αυτό. Μα. Τόσες 10 καρακεφαλιές και δεν πρέπει να το θέμα είναι δεν έχει μόνο νόμιμη. Η γνώμη δική μου είναι σε δύο επίπεδα ότι πρέπει να κινηθούμε. Το ένα επίπεδο είναι τι κάνουμε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να μην σωστά, τα ξαναδούμε ναι, αυτά. Ναι, ναι. Μπορεί να μην πουλάνε αυτά που λέω. Όχι, γιατί δεν πουλάνε. Δηλαδή, αν σας πω τώρα ότι έχουν κοπεί όλες οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης του ειδικού πληθυσμού της νεολαίας, θα μου πείτε τι μου λες τώρα. Εγώ για την κάμερα σε ρωτάω στο Πολυτεχνείο ή στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό θα σας το απαντήσω. Δεν είπα εγώ. Όμως θα πρέπει. Ένα λεπτό. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι, δεν είπα. Θα απαντάτε σε τι λόγο προσωπικά. Ναι. Εγώ δεν είπα ούτε στο Πανεπιστήμιο, ούτε στο Πολυτεχνείο, ούτε πουθενά. Είπα γενικά σε ορισμένα σημεία της Αθήνας, όπου γίνονται παρατράγουδα κατά καιρούς, να μπουν κάμερες. Ναι ή όχι. Αυτό ρώτησα εγώ. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν οφείλω καταρχήν για λόγους αρχής να πω ότι το φαινόμενο δεν είναι της ημέρας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε βάθος. Και δεύτερον, ναι. Να πω λοιπόν για τις κάμερες ότι. Μέχρι σήμερα από το 2006, κύριε Χατζή, έχουν γίνει 5 νόμοι οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ίδια μέτρα σχεδόν. Δηλαδή, και κάηκε και το Πελεκούδι πολλές φορές, να πούμε και αυτό ιστορικά, με τους νόμους που είχαν υπογραφεί και με τους νόμους που είχαν ψηφιστεί από υπουργούς, κατά καιρούς, όλων των κομμάτων επίσης να σας πω, και πολλών κυβερνήσεων που διαδέχτηκε η μία την άλλη. Και οι κάμερες λοιπόν έπρεπε να είναι σε όλα τα γήπεδα. Και να παρακολουθείτε με σύστημα το ποιος μπαίνει, το ποιος βγαίνει και η ταυτοπροσωπία, γιατί εσάς τον ευθύνη σας ξέρουν. Των ανωνύμων εταιρείων. Αλλά εμένα ίσως δεν με ξέρουν, έτσι. Μπορεί λοιπόν εγώ να πάω να πάρω του κυρίου Μπαλάφα το εισιτήριο και να μπω μια χαρά μέσα στο γήπεδο, έτσι να τα λέμε αυτά. Και επίσης υπάρχει και ένα παράδοξο που έχει συμβεί αυτές τις μέρες και θέλω να το σχολιάσω. Ποιο είναι? Βλέπουμε δύο υπουργούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει 5 χρόνια, να θυμίσω για την ιστορία. Ναι, καλά, και εσύ να παίρνουν... Ωραία, για να συμφωνήσουμε. Αυτά συμβαίνουν σήμερα όμως. Και σήμερα έχουμε κυβέρνηση. Πώς θα γίνει? Δεν θα μας σώσει ο συμψηφισμός. Θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή και ποιος κυβερνά. Παρακαλώ. Εγώ συμψηφισμούς δεν κάνω. Η ιστορία είναι γραμμένη στο χαρτί. Πολύ καλά. Και η ιστορία λέει. Τη σέβομαι. Κυβέρνησε κανιά 19 χρόνια Νέα Δημοκρατία πλην των τωρινών, 21 χρόνια το Πασόκ, 4 ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Χατζή, εγώ τι. Δεν λέω, είστε λοιπόν. Άμυροι ευθυνών. Είσαστε εσείς και η Νέα Δημοκρατία. Συζητάω για το στο ίδιο καζάνι σύστημα. Που θα σας βράζει στην κόλαση. Αυτό σας λέω. Μιλάω για νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς. Άρα λοιπόν είμαι θειασότης της θεωρίας του πολιτικού συστήματος και των ευθυνών. Αλλά συμψηφισμού δεν θέλω να γίνονται σε σχέση με το τώρα. Αφού φταίτε και δύο τώρα. Σε σχέση με το τώρα. Επιμένω. Και λέω λοιπόν κάτι απλό. Πήρανε δύο υπουργοί. Δύο φακέλους,
με 200 ονόματα και τα πήγανε στον Άριο Πάγο. Περιμένετε, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μετά. Θέλω να το πω. Και επειδή θέλετε να το πείτε. Να μην τι, το θα εδώ να πείτε, δουλειά είναι. Όχι για τα μέτρα. Όχι, θα τα πούμε για τα μέτρα. Θα απαντήσει καταρχάς για τις κάμερες και τη σύγχρονη τεχνολογία ο κύριος, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι και δεξιός αυτός κανονικός. Μπορώ να τοποθετηθώ όμως και εγώ επί του θέμα. Βεβαίως. Εγώ ήθελα να συνδέσει όμως και τα πρόσωπα με τις κάμερες. Αυτά τα 200. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Τάχιστα. Δεν είναι κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ. Να πει και ο καθηγητής και θα τοποθετηθείτε. Αν και θα του έδινα τροφή που σχολιάζει. Θα σας δώσει λέει τροφή. Μήπως θέλετε την τροφή πρώτα. Ωραία, μου τη δώσει. Για δώστε την τροφή. Εκτός από την ποσοτική αναβάθμιση της βίας, έχουμε πια και μια ποιοτική αναβάθμιση της βίας. Και τη βία πρέπει να τη βλέπουμε συνολικά. Δηλαδή δεν έχουμε πια τα επεισόδια δύο οπαδών που τυχαία συναντήθηκαν. Μην αρχίσετε το. Όχι, τάξτε, ούτε ένα λεπτό. Μην βάλτε έχουμε μισό λεπτό. Για να σας πω και θα έρθω στις κάμερες με αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ραντεβού που κλείνονται, όπλα τα οποία υπάρχουν προσυνεννοημένα. Αντίστοιχα, υπάρχει βία που έρχονται στο κέντρο. Διαβάζουμε καθημερινά στα σχολεία. Βία που ξεπερνάει το μυαλό ενηλίκων πολλές φορές η βία που πηγαίνει και ένα ευρύτερο πλαίσιο βίας. Προφανώς υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης. Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης, γιατί πολύ σωστά λέγεται, πρέπει να πάμε στα κοινωνικά αίτια, που αυτά θα είναι μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Πρέπει να πάμε στην πρόληψη. Προφανώς είναι και η καταστολή και προφανώς είναι και η προφύλαξη. Εγώ αυτό που είδα οι τώρα. Οι κάμερες που λέτε, λόγω χάρη γιατί μην παίρνετε φορά, δεν είστε στο στασίδι. Στην Αθήνα. Δεν θέλει κάμερα. Δεν είστε στο στασίδι του οικονόμου. Λοιπόν. Γιατί στον οικονόμο αφήνω να πάρω φόρα, οι δημοσιογράφοι πουθενά δεν αφήνουν να πάρουμε φόρα. Μας κόβεται και μας κρατάτε. Είναι επειδή είναι αδερφικός μου φίλος. Μόνο τους καθηγητές αφήνουν. Κοιτάξτε, καλά κάνετε και το λέτε, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι. Είπατε για τις κάμερες. Ναι, το ζητούμενο εδώ είναι όχι να παίρνετε μόνο μέτρα τα οποία είναι κατασταλτικά, γιατί αυτό που κάνατε τώρα ουσιαστικά. Η κορφή των μέτρων είναι καταστολή. Μα, προσέχετε, είναι καταστολή και να σας πω και κάτι. Και στην Αγγλία που λένε ότι λύσαν το πρόβλημα. Δεν το λύσαν έξω από τα γήπεδα. Το λύσαν μέσα στα γήπεδα. Ναι. Μέσα στα γήπεδα και το λύσαν γιατί οι ίδιες οι ΠΑΕ θέλαν να προστατεύσουν και το προϊόν τους που είχε γίνει και πανάκριβο στην Αγγλία. Οπότε έξω, όταν οι Άγγλοι βγαίνουν εκτός Αγγλίας, έχουμε. Άρα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Οι κάμερες που λέτε συγκεκριμένα, εμείς τι λέμε της αρχής. Δεν είναι δογματικό η κάμερα για την κάμερα. Προφανώς όμως η κάμερα υπάρχουν σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Μπορεί να είναι κάποια πάρκα τα οποία πολλές φορές το βράδυ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κόσμο. Μπορεί να είναι σημεία που ξέρουμε να αναπτύσσει μια επικινδυνότητα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε δογματικά ούτε από την πλευρά της κάμερας. Σόνι και καλά κάμερα. Φεύγουμε από τα γήπεδα, λέω. Φεύγουμε από τα γήπεδα. Όχι, δεν είστε. Φεύγουμε από τα γήπεδα. Είπαμε συνολικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, μισό λεπτό, μην το βλέπουμε. Για σιγά, γιατί δεν βγάζουμε συμπέρασμα, κύριε Γιάννη. Νομίζω ότι όταν γενικεύεις τελείως. Αυτό με ρώτησε ο κύριος Γιάννη. Δεν είναι γενικό. Κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως και μπορείτε να την πείτε και με χαρά την ακούω. Για να το κλείσω, λέω ότι όπου υπάρχει να χρησιμοποιούμε τα μέσα. Μιλάω στον άνθρωπο. Να μην φοβόμαστε ούτε την αστυνόμευση, ούτε τα τεχνικά μέσα. Εντάξει, ωραία. Δεν λύνουν το πρόβλημα αυτά. Αυτά απλώς προστατεύουν καθηγητής. Τα θύματα. Καθηγητής. Όσον αφορά τις κάμερες, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία στα γήπεδα και στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Η περαιτέρω διάχυσή τους εμπεριέχει άλλου είδους επικινδυνότητα σε σχέση με την ιδιωτική και προσωπική ζωή των ανθρώπων. Ας μην το αγνοούμε και πρέπει να γίνεται μια εξισορρόπηση ανάμεσα στο αίτημα για δημόσια ασφάλεια. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι για το φαινόμενο που βλέπουμε, παραβατικότητα και βία, υπάρχει μια πολύ ευρύτερη διάχυση ευθυνών από αυτή που αφήνεται να νοηθεί. Ευθύνεται η πολιτεία σαφέστατα, ενδεχομένως και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ασφαλώς. Ευθύνεται η αστυνομία, ευθύνεται και η δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί έχουν παραγάγει μια κουλτούρα ανομίας και κατεξοχήν η Βουλή όταν ψηφίζει νόμους που ξέρει δεν θα εφαρμοστούν. Να πω για την πανεπιστημιακή αστυνομία, να πω για τον περιβόητο νόμο. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε πάνω μου, καλώς είναι. Ευχαριστώ, ναι. Αλλά για να μπορώ να... Ελάτε, καθηγητά μου, ελάτε. Το νόμο περιορισμού ποριών και διαδηλώσεων σε ένα
ρεύμα ή στο πεζοδρόμιο. Και όλα αυτά. Ναι, όταν η ίδια λοιπόν η πολιτεία ψηφίζει νόμους μη εφαρμόσιμους, διευρύνει και διαχέει την κουλτούρα της παρανομίας. Δεύτερον, είπατε προηγουμένως, αν η κρατική βία παράγει βία. Νιώθω τρομακτική οδύνη για αυτό που συμβαίνει με το νεαρό αξιωματικό, εκτός των άλλων, τον νεαρό αστυνομικό, διότι τυχαίνει να έχω παιδί ακριβώς στην ηλικία του και ως εκ τούτου ταυτίζομαι και έχω ενσυναίσθηση για τους γονείς του. Αλλά όταν τόσο συχνά οι αστυνομικοί, κατά παράβαση του νόμου, πυροβολούν νεαρούς που δεν σταμάτησαν στον φανοστάτη για έλεγχο. Αυτές είναι μερικές εξαιρετικές. Δεν είναι, τι λέτε τώρα. Όχι, δεν συμβαίνει ποτέ, κύριε Πέδρε. Έχουν συμβεί περιστατικά και καταδικαστικός κόσμος, αλλά μην το φέρουμε ότι έχει συχνότητα. Κύριε Πλεύρη, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν έχει σημασία τόσο η συχνότητα που υπάρχει, όσο το τραγικό γεγονός ότι πάντα εμφανίζονται συνάδελφοι των θητών και λένε παραπάτησε ή εκπισοκρότησε το πιστόλι τυχαία. Δεν έχω ακούσει ποτέ αστυνομικό να πυροβολεί και να μην έχει τυχαία. Αυτό δεν δημιουργεί στους μπαχαλάκες, στους πιτσιρικάδες, σε όσους έχουν μια αντικρατική ή αντιεξουσιαστική διάθεση, την πρόθεση να εκδικηθούν. Δεν τροφοδοτεί ένα πινκ-πονγκ, μια αντισφαίριση βίας που διωγγώνεται. Αλλά κυρίως επιμένω στο ότι ως κράτος, και ειδικά γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πιο υπεύθυνη από τα άλλα κόμματα, γιατί στο πολιτικό της γονιδίωμα, στην ιδεολογία της, έχει την ευνομία και την ευταξία. Οι άλλοι επενδύουν σε άλλα προτάγματα ιδεολογικά και παράγει νόμους, συνεχώς νόμους. Προχθές, χθες μάλλον, άκουγα τον κύριο Φλωρίδη να αναφέρει για νόμους που δεν έχουν τηρηθεί ποτέ. Και να τελειώσω, και ευθύνες δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε όλοι οι παρόντες ότι υπήρξε πλημελιωδικείο ελληνικό όταν είχαν κτίσει Πριτάνης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, έβγαλε απόφαση ότι παρανόμως τους έκτισαν διότι εσφαλμένα θεωρούσαν ότι αυτό καλύπτεται από το πανεπιστημιακό άσυλο πλην συγνωστός. Και ως εκ τούτου δεν έχουν καταλογισμό και αθώνονται. Υπάρχει μια τρομακτική διάκριση ευθυνών σε όλους τους αρμούς εξουσίας. Πάντως στην Ελλάδα έχουμε τη στοχοποίηση της αστυνομίας κατά βάση και των αστυνομικών και δυστυχώς, κύριε Χατζή, και αυτό είναι πραγματικότητα. 15 χρόνια, άμα πάμε πίσω, έχουμε νεκρούς αστυνομικούς, τραυματίες αστυνομικούς, τα ονόματά τους τα ξεχνάμε. Θεωρούμε αυτονόητο πολλές φορές ότι ο αστυνομικός μπορεί να είναι θύμα και σήμερα έχουμε έναν αστυνομικό που δίνει τη μάχη στη ζωή του. Σε αυτό συμφωνώ. Αν πάμε στα 15 χρόνια, θα δείτε πολλούς αστυνομικούς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μια λέξη μόνο. Μια λέξη, σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί όλοι ξέρουν το όνομα του Κορκονέα, κανείς δεν ξέρει το όνομα των θυμάτων αστυνομικών. Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι η κυρίαρχη ιδεολογία της αριστεράς. Ορίστε τώρα, κυρία Ραγκούλη, τι θέλετε να σχολιάσετε, ορίστε. Εγώ θέλω να σχολιάσω είναι καταρχήν ότι τη θέση. Ξέρουμε τον Κορκονέα, δεν ξέρουμε τα θύματα. Θέλω και εγώ να μιλήσω. Αμέσως. Επειδή μου μίλησε ο κύριος. Αφού σας μίλησε. Ελάτε. Δεν μας αφήνετε όμως. Όχι. Ελάτε, κυρία Λιακούδη. Διαβεβαιώ, δεν σας ξανανοχλήσω ποτέ, κυρία. Όχι. Δεν παρενοχλούν ποτέ μια όμορφη κυρία δίπλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά, διαφωνώ με αυτά που είπατε και με αυτά που καταθέτετε στο τραπέζι της συζήτησης, κυρίως ό,τι αφορά τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Με τα λάθη, με τις παραλήψεις μέσα στη διακυβέρνηση των χρόνων, εγώ μίλησα για τη συλλογική ευθύνη του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν θα μας πείτε όμως ότι κυρίως τα κόμματα της δεξιάς ή η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τάσεται υπέρ της ευνομίας και της ευταξίας σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, υπονοώντας ότι εμείς στηρίζουμε τους μπαχαλάκηδες. Όχι, καθένα. Λοιπόν, αυτό το αρνούμε. Δεν όχι, το βάζω εγώ. Το βάζω εγώ. Δεν είπα αυτό, βασικά. Ωραία, το βάζω εγώ στο τραπέζι. Βάλτε, το αποσυνδέω λοιπόν με αυτό δεν που είπε αυτό. Δε. Αν υπονοούσατε λοιπόν αυτό, αυτό λοιπόν δεν ισχύει. Πάμε στο δεύτερο. Θα πρέπει σε ό,τι αφορά το δικαίωμα και την κατάχρηση, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει ισορροπία απόλυτη. Και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η κατάχρηση και της εξουσίας από την πλευρά της αστυνομίας που υπενιχθήκατε ή τα επεισόδια είναι μεμονωμένα παρόλα αυτά και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Και όταν μιλάμε για υπερβάλλοντα ζήλο ή για μεμονωμένα περιστατικά που εμφανίζονται κρατικής βίας, θα πρέπει να την καταδικάζουμε όπως την καταδικάζουμε εντάξει, πάντα. Εντάξει. Αλλά να μην γενικεύουμε εντάξει. Κάποια πράγματα τα οποία με ενοχλούν πάρα κυρία πολύ Λιαγκούλη, όταν πρέπει τα πάω ακούω σε... εντάξει, στη δημόσια εντάξει, συζήτηση. Επειδή πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα, το ερώτημα μου θα πάμε μετά το διάλειμμα είναι το εξής. Γιατί θεωρείτε ότι η βία η κρατική αφορά μόνο 5 κατακεφαλίες που θα πέσουν στον δρόμο και μετά αυτό είναι μόνο? Όχι βέβαια. Α, γιατί δεν είναι βία το να σε πιέζει. Απαντώ στο κομμάτι που αναφέρθηκε. Ακούστε με λίγο, ένα λεπτό δηλαδή. Yeah.
δεν αντιδρά ένας άνθρωπος όταν αδικείται από το κράτος? Αυτό δεν είναι βία? Επειδή είναι ψυχολογική, δεν πιάνεται? Δεν είναι βία? Φυσικά δεν και είναι βία. Μην αναφέρω περιστατικά του παρελθόντος για να σα στενοχωρήσω και δεν λέω γι' αυτό. Μιλάω για την αγανάκτηση. Όταν σου λέει, εγώ είμαι στο τάδε κόμμα, θα πάω να πεθάνει εκεί στη γωνία, γιατί ήρθε το κόμμα μου στην εξουσία τώρα, και σε διώχνω και σε βάζω στο περιθώριο. Αυτό δεν είναι βία? Τι είναι? Διαφημίσεις, και επανέρχομαι να μου απαντήσετε, γιατί έχω συγκεκριμένα περιστατικά. Μην ανοίξω. Επιτελειάνη Τουρκούπη συνέβαινε αυτό, κύριε Χατζή. Προβάλλεται σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει βελτιωθεί. Κύριε καθηγητά, έχω παραδείγματα, κύριε καθηγητά. Με τη μεταπολίτευση, κύριε καθηγητά. Όχι από την αριστερά, γιατί δεν ήταν στην εξουσία. Αριστερά μετά πήρε την εξουσία και τα λύσαμε αυτά. Διαφημίσεις. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, να ακούσουμε και εσάς τώρα, γιατί ακούσατε και την κυρία Λιαγκούλη, ακούσατε και τον καθηγητή. Έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα στο πώς ο καθένας αντιμετωπίζει τα πράγματα, αλλά η αντιμετώπιση τελικά και το τελικό συμπέρασμα θα βγει από τα κόμματα που είναι οι πυρήνες της κοινωνίας. Γιατί αυτά ψηφίζει ο κόσμος να τον κυβερνάνε. Τι να κάνουμε τώρα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Κοιτάξτε, ένα συμπέρασμα είναι, επειδή είναι πολλά τα φαινόμενα του τελευταίου καιρό, δεν είναι δηλαδή αυτό το τραγικό με τον αστυνομικό 31χρονο παλικάρι μόνο, έτσι. Αλλά είχαμε πρόσφατα το άλλο περιστατικό με τον Καμπανό. Ναι, βέβαια, τον Άγιο Καμπανό. Ναι. Από τον οπαδό του Άρη. Είχαμε με τον Κασουρί που τον σκοτώσαν οι Κροάτες, που γυρίσαν όλη την Ελλάδα, τους έβλεπε η αστυνομία και τους κανάκευε, τους άφηνε. Έχουμε δηλαδή πολλά φαινόμενα. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα από τα ατού της υποτίθεται, ήταν ποιο πράγμα? Ότι εμείς είμαστε το κόμμα του νόμου και της τάξης. Τα γεγονότα αυτά του τελευταίου διαστήματος, πέρα από όσα εσείς και σωστά γενικεύετε στο ζήτημα αυτό περί βίας, δεν τη δικαιώνουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε ζητήματα πιο εξόφθαλμης βίας, πιο ορατής, πιο χειροπιαστής, αποδείχθηκε ότι είναι τελείως ανεπαρκής, ανίκανη να αντιμετωπίσει, παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου, νόμο που και αυτή έχει ψηφίσει, να αντιμετωπίσει αυτά συγκεκριμένα ζητήματα, όπως αυτή η βία, η οπαδική, στα γήπεδα συγκεκριμένα. Και μάλιστα όχι μέσα στα γήπεδα, γύρω από τα γήπεδα. Γύρω από ήτανε μέσα στα γήπεδα. Μια λεπτομέρεια να σας πω, αν επιτρέψετε, και να τη σχολιάσετε. Το 2008 σκοτώνεται ο Φιλόπουλος. Ο Φιλόπουλος δεν σκοτώθηκε στο γήπεδο, σκοτώθηκε έξω από το γήπεδο, και μάλιστα το ραντεβού που είχαν δώσει ήταν σε ένα γήπεδο βόλεϊ. Ακριβώς. Πάλι το ίδιο. Μάλιστα ήταν γυναικείος αγώνας, δεν ήταν ανδρών. Τώρα ξανά στο γήπεδο βόλεϊ δίνουν το ραντεβού αυτό και γίνονται αυτά τα έκτροπα. Εσείς συμφωνείτε να κλείσουν τα γήπεδα, μιας και το αναφέρατε, ρωτάω? Νομίζω. Να κλείσουν δηλαδή, γιατί εγώ έχω διαρκεία. Η απόφαση είναι για 2-3 μήνες να μην υπάρχουν θεατές. Τιμωρία είναι. Στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Ναι, για ποδοσφαίρου. Στα αγώνες ποδοσφαίρου. Εγώ σας είπα. Και μάλιστα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μετά από λίγο διάστημα έχει να παίξει κύπελλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί δεν υπάρχει απαγόρευση. Μπήκε και εκεί. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Κύριε Μπαλάφα, υπάρχει κάτι άλλο. Την Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μπράβο, σε Ολυμπιακός. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ολυμπιακός Βαλένθια, παίζει ο Παναθηναϊκός Μακάμπι, παίζει. Προσπαθούμε να πούμε αύριο. Λοιπόν. Αύριο. Παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ναι. Αν ισχυρίζομαι λοιπόν ότι το μέτρο αυτό είναι περισσότερο και με την οριζόντια μορφή που έχει. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι μόνο εδώ, είναι και σε άλλα θέματα, τα ξέρουμε. Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων και ιδιοτεχνών κλπ. Όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα θέμα ή δεν θέλει, εγώ το βάζω και αυτό το θέμα, μπορεί να μην συμφωνείτε, δεν έχει σημασία, όχι εσείς, να υπάρχει άλλη αντίρρηση. Ναι. Όταν δεν μπορεί, δεν θέλει, ρίχνει ένα οριζόντιο μέτρο επί δικαίων και αδίκων. Γιατί δηλαδή ένα νομοταγής που θέλει να πάει με το παιδάκι του στο γήπεδο να μην του δίνει τη δυνατότητα ειρηνικά να παρακολουθεί στο γήπεδο? Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Το ίδιο, δηλαδή, δεν είναι απόδειξη ανεπάρκειας ή μη πολιτικής βούλησης αυτό το οριζόντιο μέτρο επί δικαίων και αδίκων, κατά τη γνώμη μου. Σε πολλούς τομείς και σε αυτό το ζήτημα. Να εφαρμόσει, επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να εφαρμόσει τα άλλα μέτρα, θα δυσαρεστήσει
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σύνδεσμος και σχέση μεταξύ αυτών των οπαδών, σε εισαγωγικά, των χουλιγκάνων με τις διοικήσεις, κατά τη γνώμη, τη δικιά μου, επάση περιπτώσει. Έτσι, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, γιατί όταν λέμε τώρα ποιοι είναι επικεφαλής στον μεγάλο ΠΑΕ, είναι και μεγάλο επιχειρηματίες, είναι και άλλα πράγματα. Μηδιάρχες κυρίως. Αυτά τα γήπεδα έκλεισαν και δεν μπορεί να διακόψει κανένα. Λοιπόν, αυτό τα γήπεδα έκλεισαν. Λέω λοιπόν ότι επί δικαίων και αδίκων πέφτει το οριζόντιο, σαν απόδειξη αναγνώριση της αδυναμίας ή της μη θέλησης να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα το ζήτημα. Με που είπαμε, με τις κάμερες, με τις παρακολουθήσεις, τις ταυτοπροσωπίες, τον έλεγχο των ΠΑΕ, δηλαδή οι ΠΑΕ να έχουν την ευθύνη όταν γίνουν στο γήπεδό του ζητήματα, προκύψουν κλπ. Γύρω από αυτά τα θέματα κλπ. Θα σας πω κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είπατε, αυτοί που έχουν τις ομάδες είναι που έχουν τα λεφτά. Ναι, εγώ δεν μπορώ να έχω ομάδα γιατί δεν έχω μία. Πώς θα πάω να αγοράσω παίχτες? Παγκόσμια, αυτοί που έχουν τις ομάδες είναι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ναι. Είτε είναι Άραβες στην Αγγλία, ας πούμε, αν σωστά, δείτε, σωστά, για σωστά. Παράδειγμα. Όχι, το λέω για να μην. Γιατί αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία που σας λέω. Δηλαδή, αν είτε στην Αγγλία, η πλειοψηφία είναι από αραβικές χώρες, είναι φαν που αγοράζουν. Συμφωνούμε. Τις ομάδες δεν είναι. Γι' αυτό δηλαδή, και δεν πάμε πια στα το ίδιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στην Αγγλία όμως γεμίζουν τα γήπεδα. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Στην Ελλάδα γεμίζουν. Τους ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα όχι, αλλά τους ενδιαφέρει ποιους παίχτες θα φέρουν, αν θα είναι καλοί, να κερδίζει η ομάδα τους. Θέλω να πω. Το ίδιο έγινε και με τις τηλεοράσεις. Όταν θέλατε να βάλετε, να επιβάλλετε το νόμο αυτό ότι θα δοθούν μόνο 4 άδειες, γιατί πρέπει να υπάρχει, να φύγει από το κατεστημένο το τηλεοπτικό τοπίο. Δηλαδή, το είπα στον πρώην αρχηγό σας αυτό, σε μια συνάντηση. Του λέω, δηλαδή, να μην παίρνουν αυτοί που έχουν τα λεφτά όταν τους ζητάς τόσα εκατομμύρια, να τις πάρει ποιος. Να πάω εγώ με φωτογραφίες, να πάρω τηλεοπτική άδεια. Σε ένα καπιταλιστικό κράτος υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματίες, θα υπάρχουν πάντα, αυτοί θα κάνουν επενδύσεις. Θα θυμάστε εντάξει. Ότι όχι ο ηγέτης της δεξιάς, και, όχι ο πρωθυπουργός. Και αυτόν τα γήπεδα έκλεισε. Πάντα αυτό. Θα θυμάστε, λέω όμως, ότι οπότε, τότε ηγέτης που γεννηθεί και μεγάλη παράγοντα. Ένα λεπτό, μπορώ να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Λέω, θα θυμάστε όμως ότι ηγέτης όχι της αριστεράς και πρωθυπουργός, όχι της αριστεράς αλλά της δεξιάς, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος, είχε προωθήσει το νομοθέτημα, πολύ σωστό νομοθέτημα, το λεγόμενο περί βασικού μετόχου. Δηλαδή κάποιος να μην μπορεί να τα κάνει ποιος όλα. Ποιος τον έφαγε, ξέρετε? Ποιος το έφαγε αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία. Γιατί, ξέρετε? Γιατί ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους μέσων μαζικής ενημέρωσης είχε μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ευρώπη. Σύμφωνοι, τα ξέρουμε. Σας τα λέω γιατί. Και που υπάρχουν οι κουμπαριές και λοιπά. Είναι γνωστά αυτά. Εγώ θέλω να πω κάτι. Να μιλήσει ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, ως προς το τι πρέπει να γίνει. Λέω, εφαρμογή των μέτρων, όχι οριζόντια, όχι οριζόντια, όχι επί δικαίων. Να υπάρχουν έτσι, συγκεκριμένα μέτρα και από εκεί θα κριθεί ο καθένας. Πάντως, και τελειώνω, το επιχείρημα και το πλεονέκτημα περί του ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα του νόμου και της τάξης, έχει καταρρεύσει πλήρως. Να γίνετε εσείς. Λοιπόν, επειδή γινόμαστε λίγο και πιο πρακτικοί στην κουβέντα, θέλω να φέρω κάποια ωραία παραδείγματα, κύριε Χατζηδάκη. Καταρχάς, πρέπει να προσθέσουμε εδώ και θα πείτε τα παραδείγματά σας για να δικαιολογήσετε την κυβέρνησή σας. Όχι, δεν είναι να δικαιολογήσετε την κυβέρνηση. Η δουλειά σας είναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ είδα αυτό που τις δηλώσεις που κάνανε οι αρμόδιοι υπουργοί. Καλά, ο κύριος αθλητισμού, η αρμοδιότητα ρήμη, δεν είναι τίποτα αυτός. Ο αρμόδιος εκεί της αστυνομίας, ότι έχουμε στοιχεία για οπαδούς όλων των ομάδων. Ωραία, πάμε. Προσέξτε, κύριε Μπαλάφα, δεν είναι μία ομάδα που έχουν θέματα. Προφανώς. Είναι όλων των ομάδων, των μεγάλων συλλόγων. Κύριε Χατζη, να πω κάτι. Βλέπετε, υπάρχουν, να σας πω κάτι, Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός παίζουν στην Ευρωλίγκα μπάσκετ. Ναι. Λόγω του ότι το προϊόν είναι ένα πολύ αναβαθμισμένο και οι ομάδες είναι ομάδες Final Four, διεκδικούν κύπελα και αυτά όλα. Παρόλο που μιλάμε ότι είναι ίδιος ο κόσμος, εγώ σας λέω επειδή κυρίως μπάσκετ μου αρέσει να παρακολουθώ, μέσα στα γήπεδα και έξω υπάρχει πραγματικά μια πανηγυρική ατμόσφαιρα σε όλους αυτούς τους αγώνες όποιος πάει. Ναι. Άρα εκεί βλέπουμε ότι έχει γίνει μια δουλειά. Τους έχουν διώξει τους οργανωμένους. Τους έχουν διώξει όσο μπορούν ο καθένας. Όσο μπορούν, ναι. Πρέπει, και εδώ έρχομαστε τώρα για το ποδόσφαιρο, χωρίς εγώ να λέω ότι φταίνε, το ξεκαθαρίζω. Είναι εύκολη ένας πολιτικός να έρθει και να πει φταίνε η ΠΑΕ ή φταίει η δικαιοσύνη. Η πολιτεία βάζει τους κανόνες. Όμως ότι η μήτρα της οπαδικής βίας ξεκινάει από το ποδόσφαιρο και είναι μεταφερόμενη
Είναι ένα γεγονός αυτό. Σας είπα κάτι προηγουμένως. Δύο περιστατικά, ένα αυτό και ένα παλιό, γίνανε μετά από τα γήπεδα βόλεϊ. Αυτό είπα όμως. Αυτός ο κόσμος, άμα του ρωτήσει τι σχήμα μπάλα έχει, τι σχήμα είναι η μπάλα του βόλεϊ, δεν θα ξέρει. Δεν έχει σημασία. Λέω, η μήτρα λέει. Μα δεν θα πάει ποτέ, άκουσε με, δεν θα πάει ποτέ ο φανατικός οπαδός στο γήπεδο της Λεωφόρου να κάνει φασαρία για να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το κάνει. Λοιπόν, θα πάει έξω, θα πάει στο γήπεδο. Λέμε λοιπόν ότι η μήτρα των συνδέσμων που γίνανε με τις παθογένειες, με οτιδήποτε όλο αυτό που παράγει και τη βία, ξεκινά από το ποδόσφαιρο. Λύνει το θέμα το κλείσιμο των γηπέδων, όχι. Και αδικούνται και οι κάτοχοι διαρκείας. Το είπατε κύριε Χατζή, αδικείται αυτός ο κόσμος. Δεν κλείνουνε στη λογική ότι αυτό είναι λύση. Αλλιώς, άμα ήταν αυτό λύση, θα σταματούσαμε να βλέπουμε μόνο από τηλεόραση. Κανείς δεν θέλει αυτό. Όμως για το δίμηνο, προκειμένου τα μέτρα τα οποία υπόθηκαν, και λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε σε αυτά τα μέτρα, να μπορούν εκτός από νόμο να είναι και συνολική πραγματικότητα σε όλα τα γήπεδα, χρειαζόταν αυτός ο χρόνος. Δηλαδή, τι χρειαζόταν? Γήπεδα που δεν έχουν βάλει κάμερες, γιατί κάποια γήπεδα έχουν κάμερες, να βάλουν κάμερες. Να δούμε σύστημα ακριβώς πώς θα γίνεται το κρίσιμο που λέτε. Γιατί τώρα, αν πάρει εισιτήριο, θέλει άμκα, θέλει όνομα. Αλλά αυτός τελικά που θα πάρει, ο πλεύρης που θα το πάρει, θα μπει ο πλεύρης. Δεν θα μπει ο Χατζής. Μόλις λοιπόν δημιουργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο. Τώρα, έτσι. Η ταυτοπροσωπία, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, μπορεί να λέει ο κ. Χατζής, στο επίπεδο της γνώσης. Αλλά σωστά το έθεσε. Ενώ είναι ονομαστικά τα εισιτήρια, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο χωρίς άμκα, χωρίς έτσι. Το επίπεδο πια του ελέγχου εκεί πέρα, τουλάχιστον εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ, όχι σε μένα. Σε όπιον όπως μπαίνει όλος ο κόσμος, δεν έχει τύχει. Αλλά τώρα όμως πρέπει να μας πείτε εσείς γιατί δεν το ελέγχει, γιατί εσείς είστε κυβέρνηση. Μισό λεπτό, το εσείς είστε κυβέρνηση, έρχεται. Συγγνώμη, αυτό το ελέγχει οι προσφυγικές ανωνύμες. Άρα εκεί πέρα μπαίνει όλο το πλαίσιο αυτής της κουβέντας που λέμε. Και άλλα. Όχι, αυτή. Άρα το κλείσιμο των γηπέδων. Να συμφωνήσουμε, όπως εγώ είπα, κυρία Λιακούλη, ότι θεωρώ παράλογο. Συγγνώμη, πρέπει και ο κάθε περιμένετε. Να μεταφέρει. Από την άλλη την πλευρά, δεν μπορεί να λες ότι η κυβέρνηση ευθύνεται και αν αύριο δεν κόψει κάποιο μια κλίση. Έχει βάλει το μηχανάκι. Μιλάω. Μίλησες πάνω μου. Λέω το εξής. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν. Όταν εμένα μου βάλεις ένα νόμο να κάνω μια δουλειά και εγώ παρανομώ. Πρέπει να όμως να έχω και το μηχανισμό να τον ελέγξω. Έχω κι εγώ μια ευθύνη. Άρα αυτό δεν βάζουμε όμως τώρα. Να βάλουμε το μηχανισμό να ελέγχουμε. Αλλά κι εγώ δεν πρέπει να σε ελέγξω ότι εσύ την ευθύνη την εκτελείς. Τώρα δεν τους ελέγχετε. Τώρα τους τιμωρείτε γιατί σας τα νίκανε να τους ελέγξετε. Για να μπορέσουμε να γίνει όλο αυτό το πλαίσιο. Μη με τρελάνεις. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Ίσα-ίσα. Εγώ είπα ότι είναι κατεξοχή ευθύνη της κυβέρνησης. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Μπαλάφη. Όχι χωρίς. Μπα είναι το δεύτερο κόμμα. Παρακαλώ. Ακόμα εσείς δημοσκοπήσατε τη δεύτερη. Προς ώρας. Προς ώρας. Καταρχήν. Μέχρι τις εκλογές το 2000 πότε θα γίνουν. Νομίζω 27, ότι εφαρμογή των μέτρων. Τα μέτρα έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη από το 2021-2022. Δεν είναι χθεσινά τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί. Και δεν εφαρμόζονται. Επαναλαμβάνω, έχω όλο το δικαίωμα να ισχυριστώ ότι δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν. Πώς να το κάνουμε. Και όταν δεν μπορούν ή δεν θέλουν, πετάνε το οριζόντιο μέτρο επιδικαιώθηκε. Άρα και εσείς δεν θέλατε. Ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη μου. Ένα λεπτό. Τα μέτρα κάποια από αυτά είναι από το 2016. Δεν σας διέκοψα. Και να σας πω και κάτι. Πριν από 15 μέρες έγιναν επίσης τραγικά και βία γεγονότα σε αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν έγιναν. Και πέσανε και από αυτά τις φλεγόμενες καταστάσεις κλπ. Απλώς δεν είχαμε νεκρό. Το θέμα κουκουλώθηκε. Όταν δηλαδή χρειάστηκε να σκοτωθεί ή πτώση, να τραυματιστεί θανάσιμα το παλικάρι ο αστυνομικός, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, κανείς δεν έχει το δικαίωμα ή το μονοπόλιο της στήριξης του αστυνομικού εργαζόμενου. Να εξηγούμαστε. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της στήριξης και του μη πω άλλη έκδοση. Μια είδηση που μετέδωσε το Μέγκα, μια είδηση. Αυτό λέει κουκουλώθηκε το θέμα όταν αυτή τη στιγμή τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Τιμωρήθηκε και έχει γίνει μείζον θέμα. Και πήραν κανένα μέτρο. Τιμωρήθηκε μια ομάδα, διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός ότι παρανόμως τιμωρήθηκε. Ένα λεπτό. Να πω την τοπική. Τι κουκουλώθηκε δηλαδή. Το σωστό ήταν να γίνει τότε μια αυτοκριτική, ότι δηλοποίησαμε τα μέτρα και την άλλη μέρα η είσοδο να γίνεται με τα αυτοπροσωπεία και με έλεγχο των ταυτοτήτων. Αυτό είναι. Βάζουν ένα πρόστιμο και σκοτίστηκε ο τάδε μεγαλοπαράγοντας. Πρόστιμο, έχασε το παιχνίδι, το ντέρμπι. Την ύβησε, να την ακούσετε, την ύβησε.
διαμαρτύρεται ότι δεν ήταν παράνομη απόφαση. Τα χέρια του 18χρονου βρέθηκε επιρρήπιδα και ταυτοποιήθηκε πλήρως ότι αυτός είναι που πέταξε. Μάλιστα ο δικηγόρος του έδωσε μια εξήγηση ότι μετά από και αυτή την εξέλιξη ότι ήθελε να πετάξει την φωτοβολίδα αυτή ψηλά και όχι ευθεία για να χτυπήσει. Αυτό λέει ο δικηγόρος. Βγήκε όμως ότι υπήρξε μια κόντρα, μια αντιπαράθεση, διαφορετική τοποθέτηση ανάμεσα στον υπουργό και τον υφυπουργό, τον κύριο Φλωρίδη και τον υφυπουργό του και την αστυνομία, την Ελλάς, τους επικεφαλείς. Το στο ζήτημα αν ομολόγησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι αυτός είναι ή ονομάτισε άνθρωπο, ενώ δεν είναι έτσι από την. Όχι, ομολόγησε. Σας το λέω, ντεκλαρέα. Η αστυνομία λέει όμως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι, υπάρχει ομολογία, υπάρχει. Βέβαια, κύριε Μπαλάφα, αν φέρετε, αν υπάρχει για άλλο δεν άτομο που καθοδηγεί. Την είπε γενικά κάποιο άλλο. Όχι, δεν είπανε ομολόγησε για το. Σήμερα το διαβάσαμε. Όχι, άλλο λέτε. Σήμερα το διαβάσαμε. Λέτε αν ομολόγησε και ξέρει ποιο είναι αυτό που του δώσε. Του έδωσε. Αυτό, λέμε. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό λέω. Ότι ομολόγησε ότι αυτό πέταξε φωτοβολίδα, ομολόγησε. Και τώρα βρέθηκε και η πυρίτιδα που. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Ένα από τα κόλπα που είναι, κατά τη γνώμη μου, τα παράδεκτα που είναι, μπαίνει κόσμος και είναι όποιος θέλει μπαίνει, είναι η είσοδος δια των προσκλήσεων. Δηλαδή, οι προσκλήσεις δεν είναι όποιος θέλει. Διοίκηση, δεν είναι όποιος θέλει. Κανονικά πρέπει να ταυτοποιούνται. Ακούστε με, κύριε Χατζή, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, μπαίνουν δια προσκλήσεων. Προσκλήσεων που δίνουν οι διοικήσεις. Δηλαδή, στους συνδέσμους. Στους συνδέσμους δεν παίρνουν προσκλήσεις, κύριε Μπάλα. Έτσι είναι. Απαγορεύεται να πάρουν και εισιτήρια και αν πάρουν προσκλήσεις δεν παίρνουν. Προσκλήσεις δεν παίρνουν. Να είναι λάθος αυτό. Οι σύνδεσμοι δεν παίρνουν προσκλήσεις. Εγώ αυτό είπα. Α, εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζήτημα λοιπόν είναι θέλουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα ή δεν θέλουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ λέω ότι δεν θέλουν και δεν μπορούν. Η κυβέρνηση έκανε δύο επικοινωνιακές κινήσεις. Είναι η δική μου οπτική στο θέμα. Η πρώτη επικοινωνιακή κίνηση είναι το οριζόντιο μέτρο που συζητάμε τόση ώρα. Κλείνουν τα γήπεδα δύο. Γιατί είναι επικοινωνιακή, είναι πολιτική απόφαση αυτό. Δεν είναι επικοινωνιακή κίνηση. Είναι επιδικαίω και αδίκω. Συγγνώμη, επικοινωνιακό σημαίνει ότι λέω κάτι, αλλά δεν έχει πολιτική εφαρμογή. Όχι. Δεν είναι, τι επικοινωνιακά δείχνει ότι είσαι ο ισχυρός και ο αποφασιστικός. Αφού λοιπόν έχασες τα αυγά και τα πασχάλια, αφού λοιπόν δεν έκανες απολύτως τίποτα για να ελέγξεις τα πράγματα, τι κάνεις τώρα, ένα οριζόντιο μέτρο και για αυτούς που έχουν διαρκείας κλπ. Και κλείνεις τα γήπεδα. Ο κύριος Πλεύρης μας είπε απόψε ότι κλείνουν τα γήπεδα για να δουν πού λείπουν κάμερες να μπουν κλπ. Να πάρουν τα άλλα μέτρα. Δεύτερο. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν έχω ακούσει κουβέντα για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι ενέχονται σε τέτοιου είδους ζητήματα. Σοβαρή πρόταση. Σας το είπα από την αρχή αυτό. Να μην ξαναπλησιάσουν στους αγωνιστικούς χώρους. Ισοβία να αποκλείονται από τους αγώνες. Ας μας πει η κυβέρνηση πώς αντιμετωπίζει την πρόταση αυτή. Σωστό είναι αυτό που λέμε. Τρίτο. Εμένα, κύριε Χατζή, με απασχολεί κάτι και ως νομικό. Περισσότερο μάλλον ως νομικό παρά ως πολιτικό. Με απασχολεί τι στο καλό συμβαίνει μεταξύ δύο πυλώνων, αφενός δύο υπουργείων και αφετέρου του Αρείου Πάγου, με 200 ονόματα που τα φόρτωσε ένα πρωί στη Μασχάλη και σε ένα φάκελο ο υπουργός ο ένας και ο υπουργός ο άλλος και πήγαν, λέει, στο αποδικογραφία στα βρήκαν αυτά. Ακούστε όμως, μισό λεπτό, θα καταλάβει ο κύριος Πλεύρης γιατί είναι έγκριτος νομικός. Όχι, αποδικογραφίες είναι. Ναι, είναι αποδικογραφίες. Και δεν μοιάζουν κιόλα όλα. Και δεν μοιάζουν όλα και τα βρήκανε μέσα σε ένα πρωί. Και τα πήγανε στον εισαγγελέα που είχε, λέει, αντιστοιχούσαν τα ονόματα αυτά σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Προκειμένου να διαβαθμιστούν οι υποθέσεις αυτές και ουσιαστικά να υπάρξει επανέναρξη του ανακριτικού σταδίου. Αυτό εγώ καταλαβαίνω νομικά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο εισαγγελέας. Καταλαβαίνουμε το ίδιο, Φάνο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε το ίδιο. Ουσιαστικά να ομαδοποιήσει υποθέσεις που μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Και τελειώνω μόνο με αυτό θέλω. Ένα ερώτημα ρητορικό. Εδώ δεν μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Κάποιος εδώ έχει επιδείξει μια εγκληματική αδιαφορία. Ή έχουμε 200 ονόματα, ονοματεπώνυμα που ξέραμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που ήταν πάντα και πάντα στα επεισόδια, ή η δικαιοσύνη δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.
Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσει κάποιος στο τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορώ να απαντήσω αυτό. Ένα λεπτό. Η δικαιοσύνη δεν είναι καλά. Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση με την άδειά σας, αν θέλετε να μου απαντήσει και αν επιτρέπει ο κύριος. Αλίμονο. Επιτρέπεται σου. Καθηγητή. Δεν θα κάνω παρέμβαση, θα κάνω μόνο ερώτηση. Γενικά θεωρώ. Συγχωρείτε κύριε καθηγητή. Θεωρώ ότι οι καθηγητές έχουν μια πολύ μεγαλύτερη γνώση από εμάς για το αντικείμενό τους. Δεν τους στέλνω στη Βουλή, αλλά αυτό είναι. Του Μπίσμαρκ, τη θεώρηση του Μπίσμαρκ. Σβάει προφεσόρ, φάτε να του φρολόρε, δεν λέει και ο Μπίσμαρκ. Δύο καθηγητές σε κάθε πατρίς. Αλλά αν μου επιτρέπει, προς την κυρία και τους κυρίους πολιτικούς που μετέχουν στην νομοθετική εξουσία, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Υπουργό που στηρίζει την εκτελεστική, να τους ρωτήσω. Δεν σας απασχολεί η πάντοτε παρακολουθηματική νομοπαραγωγή και η εκ των υστέρων πάντα έμφαση στην εφαρμογή του νόμου? Και αν θέλετε να το εξειδικεύσω, και κύριε Πλεύρη, επιτρέψτε να σας παρακαλέσω να απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, υπό τη διακυβέρνησή σας, αν ένας πολίτης έπαιρνε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα και έλεγε ότι υπάρχει μία τρύπα στην περίφραξη ενός οικοπαίδου που έχει σκυλιά εξαιρετικά επικίνδυνα, άρα συντελείται το έγκλημα της έκθεσης σε κίνδυνο, θα προσέτρεχε η αστυνομία αν δεν είχε γίνει το αποτρόπιο γεγονός, το φρικτό γεγονός με τον κατοσπατάραγμα της κυρίας? Δεν θέλω από αυτό, μιας και το είπατε, που είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα πολύ σοβαρό. Μην βγάζουμε έξω από το θέμα αυτό που αφορά τα σκυλιά και τα ζώα γενικά τους δήμους. Όχι, μην πάμε στο ειδικό. Λέω στο γενικό. Συντελείται ένα έγκλημα της έκθεσης ατόμων σε κίνδυνο. Απαντήσω ευθέως και στο κομμάτι που συμφωνώ και στο κομμάτι που διαφωνώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι από εκεί και πέρα υπάρχουν αντίστοιχα, μπορούμε να σας φέρουν 10-15 περιστατικά που έχουν αποτραπεί. Αλλά λέτε κάτι που για μένα είναι ιδιαίτερο σημαντικό, κύριε καθηγητά. Ποιο είναι αυτό? Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Πολλές φορές η νομοθετική εξουσία συχνά νομοθετεί εν βρασμό. Δηλαδή, έχω κάτι σε μία ένταση και επειδή το έχω σε μία ένταση, θέλω σώνει και καλά για να ηρεμήσει και η κοινή γνώμη. Γιατί και επί ειδικού θέματος. Αρέσκεται πολλές φορές να λέει νομοθετήθηκε αυτό. Ποιο είναι λοιπόν η εκτελεστική εξουσία αντίστοιχα, πολλές φορές μπορεί να δείχνει έναν υπερβάλλον ζήλο όταν έχεις κάτι σε ένταση. Το σωστό ποιο είναι? Το σωστό, και εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι, είναι πάντοτε να λειτουργεί ένα πλαίσιο, να έχεις φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που προφανώς θα το διορθώνεις, γιατί μπορεί να σε ξεπεράσουν γεγονότα και να δεις ότι υπάρχει κενό, και εκτελεστική εξουσία να κάνει τη δουλειά. Να κάνει συνεχώς τη δουλειά. Να κάνει τη δουλειά είτε έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός και κινδυνεύει η ζωή του, είτε όπως πριν πολύ σωστά υπόθηκε, απλά έπεσε μια ακροτίδα που δεν πέτυχε κανέναν. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να γίνεται σωστά η δουλειά. Πάμε τώρα στους 200. Πάμε στους 200. Αυτό το οποίο εγώ έχω καταλάβει, γιατί είδα και τις δηλώσεις και αυτά, αλλά και από την ενημέρωση την οποία έχουμε. Τι γίνεται εδώ? Εδώ δεν είναι ότι ξαφνικά βρήκαμε άτομα που δεν υπήρχαν. Αλλά βρήκαμε ότι σε άτομα τα οποία είχαν απασχολήσει, υπήρχαν δικογραφίες, έχουν καταδικαστεί, και αυτά συνδέονται με οπαδικό πλαίσιο. Αυτές οι καταδίκες μπορεί να μην είναι αναγκαστικά. Συγγνώμη, κυρία Γιαννουλή. Περιμένετε. Υποθέσεων. Κύριε, περιμένετε. Σε αυτό που θέλει που σας λέει, θέλω να προσθέσω το εξής. Κάποιοι από αυτούς, εγώ που διάβασα όλο το ρεπορτάζ και είδα και ρώτησα κιόλας, έχουν παλιότερα καταδικαστεί, αλλά δεν έχουν εκτίσει κάποια ποινή, γιατί είναι πλημέλημα. Εδώ πάμε λοιπόν σε ένα άλλο πλαίσιο. Όχι, το άλλο πλαίσιο είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι... Μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα, έτσι. Μιλάμε για το οργανωμένο. Μέχρι τώρα δεν μιλάγαμε. Όχι, λέει όμως η κυρία Γιακολίδη. Εμείς τι θέλουμε να δούμε τώρα, αν αυτό συνδέεται με κέντρα. Ναι, γιατί. Γιατί, προσέχτε. Εδώ τι λέμε. Μπορεί αυτές οι υποθέσεις να συνδέονται προφανώς όχι με ένα κέντρο, γιατί είναι διαφορετική οπαδή διαφορετικών ομάδων, αλλά μπορεί να βρίσκεις κέντρα ώστε πια σε 7-8 επεισόδια να έχεις έναν καθοδηγητή. Και να έχουν γίνει 7-8. Να είναι κοινός. Να είναι 7-8 δικογραφίες διαφορετικές και στην ομοιότητα των δικογραφιών, του τρόπου δράσης των ατόμων που συμμετείχαν, να φαίνεται ότι δεν έχουμε μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια κοινή δράση σε αυτά. Σε φαντάζομαι ότι αυτό πάει να γίνει.
Σε μια μέρα δεν βρίσκεται αυτό. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι. Άρα ήταν σύμπτωση το ότι, το ότι τραυματίστηκε ο αστυνομικός. Έγινε το επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει. Όχι, το να ξέρεις όμως ότι σε οπαδούς βρίσκονται άτομα που έχουν καταδικαστεί. Να δύο υπουργοί για να πάνε στον Άριο Πάγο και να πούνε στον εισαγγελέα ότι κοίταξαν, τι τις αφήνεις αυτές τις υποθέσεις εδώ και λιμνάζουν. Δεν είναι αφημένες. Πάμε στην αναβάθμιση να δούμε άμα ομαδοποιούνται. Εγώ το ακούω αυτό πάντως, αλλά έχω και δικαίωμα να το κρίνω. Όμως έχω δικαίωμα να το κρίνω. Αν είναι επικοινωνία ή αν είναι ουσία. Ο κύριος, τον διακόπτω συχνά τον κύριο Πλεύρη, γιατί δεν ακούει, γιατί υπήρξε υπουργός. Υπουργοί συνήθως δεν ακούνε, μιλάνε μόνο. Ακούω, πώς δεν ακούω. Όχι, όχι, ο κύριος Πλεύρης ακούει. Και σαν υπουργός εδώ πέρα ξέρω. Όταν ερχόμουν λοιπόν, άκουγα και λέει, μου έλεγες πια, και... Άλλο, για ένα πράγμα δεν έχω κατηγορηθεί ότι απέφευγα την αντιπολίτευση όχι, και αυτά όλα ερχόμουν. Όχι, όχι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αρέσκονται όχι, να είναι ποτέ δεν είπε θέλω να είμαι μόνος μου. Όχι, δεν μου ποτέ. Ποτέ. Και τώρα μας ακούει, μόνο λοιπόν, που δεν απαντάει. Προτάσεις μας εδώ, μου λέει ένα σύλλογο. Αυτή με την απαγόρευση να συνεχιστεί με ποινή. Είναι σωστό. Το καλοκαίρι με τους Κροάτες λέει ότι είχατε υποσχεθεί, είχατε μάλλον εξαγγείλει, ότι θα κλείσετε τα οπαδικά σωματεία. Κλείσατε κανένα? Εγώ ξέρω ότι αυτό έχει νομοθετηθεί ως κλείσιμο στους συνδέσμους. Το ξέρω ότι είναι νομοθετημένο. Τώρα δεν είμαι σε γνώση. Αυτό είναι η δικαίωση του καθηγητή τώρα. Αλλά το ξέρω ότι είναι νομοθετημένο. Τώρα μου λέτε εσείς στην πράξη αν έχουν κλείσει. Νομοθετικά πλέον απαγορεύεται να υπάρχουν σωματεία παρά μόνο. Ποιος είναι υπεύθυνος για εντύπωση του νόμου, κύριε Πλεύρη? Η εκτελεστική εξουσία πρώτα. Α, εντάξει. Κύριε καθηγητή, εγώ από την αρχή είπα καμία μεταφορά. Εμένα δεν μου αρέσει η κουβέντα φταίνει οι δικαστές, φταίνει η ΠΑΕ, φταίνουν τα κανάλια που προκαλούν. Αυτοί μπορεί να φταίνουν. Αλλά όχι, όχι, λέω. Γιατί, όχι, κάτσε. Όχι, ακούστηκε στο δημόσιο μονίμως, διάλογο. Μονίμως, μονίμως. Ακούστηκε. Έχετε άμα σα λέω τι αλήθειε και τα κανάλια. Που προκαλούν. Εγώ λέω όλοι αυτοί μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Και θα πρέπει να την αναλάβει προφανώς. Έχει το λόγο ο κύριος υπουργός. Ορίστε. Νομίζω φωτίζεται από πολλές πλευρές το θέμα και σωστά. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι ένα μέτρο τιμωρητικό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου αψυχολόγητο και, και ατελέσφορο, έτσι, αυτό το οριζόντιο μέτρο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πάει να αντικαταστήσει μέτρα ψηφισμένα και μη εφαρμοστέντα. Αυτό δεν μπορεί να μην απαντάμε. Θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέψουμε, γιατί στην... Θα ολοκληρώσω μετά. Ναι, θα το ολοκληρώσετε αυτό, αλλά θέλω να περάσουμε και σε ένα άλλο πάντως, θέμα. Πάντως, το ντράς το πιάσαμε γιατί κάναμε 400 προσαγωγές που κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Ναι, αν δεν είχαν γίνει 400 προσαγωγές, δεν θα βρίσκαμε τον ντράς. Να πάει να κάνει 200... Στο σωρό. Όχι στο σωρό. Δεν κάνεις τίποτα. Γιατί αυτοί προφανώς βρίσκονταν εκεί όχι για να δουν βόλεϊ. Όσοι ήταν, φύγανε. Σε αυτά τα ζητήματα έχει σημασία η αποτελεσματικότητα. Εδώ είχαμε αποτελεσματικότητα. Από αποτελεσματικότητα μηδέν. Μηδέν. Και εφαρμογή του νόμου και τάξη που ήταν το μεγάλο σας επίτευγμα και η ταμπέλα σας. Αποτελεσματικότητα είχατε κατόπιν εορτής. Είχαμε δυστυχώς τον τραυματισμό του ανθρώπου, αλλά το δράστη, λέω. Ως προς το δράστη. Βέβαια, κύριε Μπαλάφα, εάν η αστυνομία αγριέψει. Δυστυχώς όμως, χίλιες φορές να μην βρίσκαμε κανέναν δράστη και να μην είχε τραυματιστεί. Μην λέμε η αστυνομία. Η αστυνομία εκτελεί πολιτικές αποφάσεις. Έχει. Δεν τα ρίξουμε στον αστυνομικό. Έχει νόμους. Που λένε βάρα. Έχει νόμους. Να εξηγούμαστε. Ο αστυνομικός εκεί έκανε καλά τη δουλειά του ασυλληπτή. Μακάρι να μην είχε τραυματιστεί ο όργανος όμως. Πάμε σε διαφημιστικά. Σημασία έχει η πολιτική εξουσία τι εντολές του δίνει. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και παρέρχομαι. Μου κάνετε... Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας έλεγα ένα περιστατικό. Είχα σήμερα στο Talk Radio 98,9. Στο Κρέντιο. Το πρώην ναι, ναι, ναι. Έναν ναύαρχο αναποστρατεία, ο οποίος μου έλεγε και το επειδή το είπα στον κύριο Πλεύρη, θα σας το πω, να το ακούσει και ο κόσμος. Η φλόγα που βγάζει η συγκεκριμένη φωτοβολίδα έχει ισχύ όσο 30.000 κεριά. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί να το σκεφτούμε, δεν μπορούμε. Μας το είπε ένα ναύαρχος τώρα, δεν μας το είπε ένα παιδάκι. Είναι φρίκι. Που είναι και πραγματογνώμονας και τα λοιπά.
30.000, δηλαδή όταν τον χτύπησε, δεν μπορούσαν να το σβήσουν. Δεν γινότανε με πυροσβεστήρες, με μέσα. Δηλαδή είναι μία. Είναι σαν τον εισαγγελέα που τον είχε χτυπήσει 17 Νοέμβρη, του κόψαν το πόδι, αλλά δυστυχώς εδώ ας ελπίσουμε μια καλύτερη έκβαση. Μακάρι, ναι, μακάρι. Γιατί επιτρέψουμε να πω ότι η ζωή του αστυνομικού δεν αξίζει λιγότερο από τη ζωή του Γρηγορόπουλου. Το ίδιο αξίζουν. Άλλο αν είμαι... Κάθε ανθρώπινη, κάθε ανθρώπινη ζωή. Είναι... Άλλο αν επιλεκτικά κάποιες γίνονται σύμβολο. Κάθε ανθρώπινη ζωή αξίζει το ίδιο. Ήταν η πρώτη φορά που η αστυνομική, το συνδικαλιστικό τους κίνημα, 5.000 αστυνομικοί πήγαν και διαδήλωσαν. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, διότι είπαν ότι δεν θέλουν να ξαναπάνε στο γήπεδο. Δεν θέλουν να ξαναβρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει, βρείτε λύσεις με τις ανώνυμες εταιρείες, να πάρουν δικούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα επιχείρημα. Απ' έξω σου λέει, εάν υπάρξει πρόβλημα, θα πάω. Αλλά μέσα στο γήπεδο να πηγαίνω και μάλιστα με 30 ευρώ που τους έχετε πει να τους δίνετε και έχετε κοστολογήσει την αξία τους για 30 ευρώ, συγγνώμη, είναι ξεφτύλα. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Θα σας πω, κύριε Χατζή, επειδή έχω μιλήσει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Εχθές τα είπαν εδώ. Εγώ έχω μιλήσει σε ανύποπτη φάση με τους ανθρώπους που είπατε. Όχι, σας το λέω για να το καθαρίσουμε. Έχουν μία θέση που εγώ μπορώ να σας πω την ακούω. Τι λέει η θέση, ότι αυτές είναι ιδιωτικές εκδηλώσεις. Τελικά είναι ιδιωτικές εκδηλώσεις. Προφανώς έξω είναι η δημόσια τάξη, μέσα εκεί θα πρέπει όποιος κάνει την ιδιωτική εκδήλωση να φροντίζει να την περιφρουρεί. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε και εκεί πέρα. Να μεταβούμε. Αλλά για να μεταβείς εκεί πέρα δεν μπορείς να μεταβείς ξαφνικά αύριο το πρωί, θα περάσεις από το στάδιο το ενδιάμεσο. Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση λέει με ξεκάθαρο τρόπο και στην ενημέρωση που παίρνουμε ότι η αστυνομία παραμένει στο γήπεδο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να λέμε, είσαι, να πω, παπάγος, να πω εκεί που παίζα εγώ μπάσκετ, είσαι παπάγος αν θες να κάνεις. Δυστυχώς το ύψος δεν με βοήθησε πολύ για να παίξω παραπάνω. Τι να κάνω. Δηλαδή έτσι ας ούκαν όλος. Είναι λίγο ρατσιστικό το άθλημα του μπάσκετ. Έχει αυτό τα χαρακτηριστικά. Ότι ξεκινάς, λες είμαι καλός, τα σουτ τα βάζω, αλλά οι άλλοι ψηλώνουν. Εσύ παραμένεις στο ύψος και δεν γίνεται. Σκεφτείτε το Μέση και το Δωμάζο σε άλλο άθλημα. Ένα λεπτό. Τέλος πάντων, κάποιοι λίγοι κοντά κατάφεραν. Πολλοί δεν τα κατάφεραν. Ακούστε όμως, ο Παπάγος θέλει να παίξει αγώνα. Να έρθει και να πει ότι εγώ για να κάνω αγώνα πληρώνω τις προϋποθέσεις, βάζω τις ασφάλειες και δεν χρειάζομαι κανένα. Να σας πω όμως κάτι, επειδή είπατε ρατσιστικό, το δεν είναι ρατσιστικό. Γιατί λέμε καμιά φορά τόσο ύψος του λείπει, τόσο ξυπνάδα έχει. Εντάξει. Α, μην τα λέτε αυτό. Εγώ για τον μπάσκετ λέω τώρα. Κι άλλα λέμε για τους κοντούς, αλλά ορίστε. Ακούσαμε κολεκτικό αυτό, σχόλιο για πολιτικό, το γράφουμε. Μπορώ να μιλήσω που μου δώσει το λόγο. Ναι, ναι, στον κύριο Χατζή. Κυρία Λιακούλη μπορεί να μιλήσει. Να μου πει κάτι, μισό λεπτό, να μου πει κάτι. Μου δώσει το λόγο γι' αυτό. Ναι, μισό λεπτό κύριε Μπαλαφά, τι είπατε. Δεν τοποθετούμε. Λέω, ακούμε κολακευτικό σχόλιο του κυρίου Χατζή για πολιτικό, πρέπει να καταγραφεί. Ναι, ελάτε, όχι, τι είναι. Δεν το λέω γι' αυτό, ναι. Για ποιον τον είπατε? Για άλλους κοντούς. Μα αυτού του λείπει. Για το Δωμάζο έλεγα εγώ. Ελάτε κύριε. Για το Δωμάζο, okay. Στα μέτρα που έχουμε προτείνει και που έχουν προταθεί, υπάρχει και η στα μέτρα η υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας από την πλευρά των διαφόρων ΠΑΕ. Ασφάλεια σε τι επίπεδο εννοείται? Αυτό, ασφάλεια στη διαξαγωγή. Αυτό εννοεί η ασφάλεια του γηπέδου, διαξαγωγής που σημαίνει, ότι κάνει όλα, παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα, έχει φροντίσει να πάρει εκείνα τα μέτρα, να μηδενίσει ή να μειώσει όσο γίνεται τους κινδύνους τους οποίους βιώνουμε με δραματικό τρόπο. Έχετε κάποιο παράδειγμα που να γίναν έκτροπα σε γήπεδο αυτού του επίπεδου, ποδοσφαιρικό? Εννοείται. Σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, λέω, έχετε ένα. Δηλαδή, αν πήγε με. Γιατί παλιά είχαμε και τις φωτοβολίδες. Με βόμβα φωτοβολίδες των 30.000. Όχι, δεν έχει σημασία. Εριών. Αλλά να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Η ζωή και η πείρα, ναι, λέει, ξέρω, η ζωή και η πείρα λέει ότι όταν διαμορφώνονται συνθήκες και υπάρχει, διαμορφώνεται και κλιμακώνεται ένας φανατισμός, ιδιαίτερα σε νέο κόσμο. Για διάφορους λόγους, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω κοινωνιολογική ανάλυση. Κλιμακώνεις φανατισμός, μπορεί από το, όχι μπορεί, είναι δεδομένο από το μικρό, το σχετικά ανώδυνο ή λίγο επώδυνο, θα φτάσεις και στο τραγικό, το μεγάλο. Είναι, θα έλεγα, κανόνας. Το οποίο έχει τις εκαιρέσεις του, αλλά είναι κανόνας. Όταν το αφήνεις και ξεδιπλώνεται
Ο φανατισμός. Δεν βλέπετε, κύριε Χατζή. Σήμερα που δεν βλέπετε, επειδή μιλήσαμε από την αρχή. Από την αρχή για βία. Δεν βλέπετε ότι κλιμακώνεται και σε νέα παιδιά τη εφηβική ηλικία μια βία άλλου τύπου. Με τα μαχαίρια, με τα μπούλινγκ κλπ. Δεν κλιμακώνεται μια βία η οποία φτάνει μέχρι πολύ επώδυνες καταστάσεις, να μην πω και τραγικές. Κυρία Λιακούλη, παρακαλώ. Το κακό έχει παραγίνει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Μέσω πρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Θα μου επιτρέψετε να επαναφέρω στο τραπέζι, και αυτή να είναι η δικιά μας η θέση, ότι εδώ, εκτός από τα μέτρα που θα ληφθούν, λίγα ή περισσότερα, θα πρέπει να έχουμε δύο βασικές επεμβάσεις. Μία της πολιτείας και μία της δικαιοσύνης. Η πολιτεία οφείλει να κάνει και πρόληψη, κύριε Χατζή. Μπορεί να μην πουλάει, να μην είναι εμπορικό, αλλά στο παιδί θα πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό. Όπως επίσης θα πρέπει η δικαιοσύνη να συνδέσει τα ονόματα, τα στοιχεία και τα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Κύριε Μπαλάφα, καλά μας. Κύριε Μπαλάφα, το ερώτημά μου είναι προς εσάς τώρα. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άλλο θέμα, γιατί μείνανε λίγα λεπτά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή παρατηρώ, ας πούμε, ότι στις δημοσκοπήσεις έχετε ένα θέμα. Τι γίνεται? Είχατε πει, όχι εσείς, το κόμμα σας, ότι θα φύγουν αυτοί που είναι να φύγουν, θα ησυχάσουμε, θα βαδίσουμε συντεταγμένα. Ξέρω εγώ να πούμε. Καταρχήν, δεν είπαν ποτέ ότι έτσι, με ψυχρό τρόπο. Ότι θα φύγουν αυτοί οι οποίοι προφανώς δεν θέλαμε να φύγει κανένας. Ναι, αλλά θέλατε στο τέλος. Λέω. Στο τέλος θέλατε όμως. Το λέω επειδή είπατε ότι να φύγουν, να ησυχάσουν. Έτσι μου λέγατε. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Όχι εσείς είπα. Όχι, εγώ με εμένα μιλάτε τώρα. Όταν μιλάτε σε άλλο κόμμα. Α, δεν ξέρω τώρα που αναφέρεστε. Εγώ τα κείμενα που βλέπω κλπ. Δεν είναι κανένα τα κείμενα. Μα του είπα αποστάτες ο άλλος. Τα επίσημα. Σε προσωπικές κουβέντες είμαι βέβαιος για να το λέτε, θα έχετε υπόψη σας κάτι. Τώρα, κοιτάξτε, εμείς περάσαμε και περνάμε τις συνέπειες μιας κρίσης, προφανώς. Πόσο θέλει αυτό, πόσο κρατάει αυτό το βιολί τώρα? Ωραία. Αυτή η κρίση εκδηλώθηκε έντονα με τα άσχημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Εντάξει, πάει αυτό, ναι. Εκδηλώθηκε με την απόσυρση του Τσίπρα, εκδηλώθηκε μετά την εκλογή του καινούριου Προέδρου του Κασελάκη κλπ. Ήδη νομίζω ότι μερικές ακραίες μορφές έχουν περιοριστεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε κανονίσει να γίνει το συνέδριο προς το τέλος Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά. 23-26, κάτι τέτοιο. Φεβρουαρίου, έχετε την εντύπωση ή όχι, εάν θα φύγουν κάποιοι και με αφορμή αυτά που θα γίνουν στο συνέδριο, με διαφωνίες που θα πούνε, γιατί μετά θα μου λέτε πάλι είχαμε και το συνέδριο. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, να σας πω. Θα την κάνουν και άλλοι φίδι, δηλαδή, ή θα μείνει ενωμένο το κόμμα μετά το συνέδριο? Ωραία. Βέβαια, το κόμμα είναι ένα, αλλά για το δικό σας μιλάμε. Εγώ δεν είπα ποτέ εδώ και 30-40 χρόνια ότι το κόμμα είναι ένα, να εξηγούμαστε. Εσείς όχι. Έτσι, εγώ για μένα μιλάμε. Λοιπόν, είμαι της άποψης ότι δεν είναι μία η αλήθεια, είναι η αλήθεια του καθενός. Ωραία, για πέστε μου λοιπόν, πιστεύετε ότι με το συνέδριο θα είμαστε? Το συνέδριο θα γίνει, θα έχει έντονα προγραμματικό χαρακτήρα, θα εκλέξει, θα πάρει τέτοια αποφάσεις κλπ. Θα εκλέξει νέα όργανα. Νομίζω ότι θα είναι ένα συνέδριο ουσιαστικό. Θα εκλέξει νέα όργανα στο συνέδριο? Όχι, δεν θα κλέξει καινούργιο όργανο. Θα παραπεμφθεί μετά η εκλογή της Κεντρικής. Από ό,τι ξέρω, εκτός να αποφασίσει διαφορετικά το συνέδριο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι επιπτώσεις αυτές, οι συνέπειες, σας είπα, της κρίσης κλπ. Βαίνουν μειούμενες, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να τα δούμε. Ναι, και μειούμενη βαίνει και η δύναμή σας. Έχετε φτάσει πολύ χαμηλά. Είναι πράγματα που τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Συγγνώμη. Πάντα είναι ανεβαίνει κανείς, κατεβαίνει. Το λέγει ο Μαρίνος, ο ηθοποιός και τραγουδιστής. Πολύ καλά έλεγε. Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ανεβαίνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης εχθές εδώ, στην εκπομπή μας, για το θέμα του αστυνομικού. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Κύριε Χατζή, θα σας μιλήσω σαν γιατρός. Τα έλεγα έξω στον κύριο Μαυροϊδάκο. Δεν ξέρω τι να ευχηθεί κανείς για αυτό το παιδί. Σαν γιατρός θα έλεγα ότι αν ο Θεός τον αγαπά, καλύτερα να τον πάρει, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, από το στόμα ενός γιατρού. Ήδη έγινε ακροτηριασμός.
αλλά φοβούμαι ότι 15 λεφτά με την καρδιά σταματημένη, οι εγκεφαλικές βλάβες θα είναι τέτοιες που δεν ξέρουν τι ζωή θα έχει αν επιζήσει αυτό το παιδί. Λοιπόν, νομίζω ακούσατε, σαν γιατρός μίλησε. Και, ναι, ναι. Και σαν άνθρωπος μίλησε ο Νικητάς Πακλαμάνης με τη σοφία που τον διακρίνει πάρα πολλές φορές. Εγώ έτσι νομίζω ότι μίλησε και σαν γιατρός και σαν άνθρωπος. Και το εκτιμάμε πάρα πολύ αυτό που είπε. Τι θέλετε, κύριε. Την προσευχή μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να γίνει θαύμα. Μακάρι. Και μακάρι να γίνει καλά. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα δεν χρειάζεται. Ο Νικητάς Κακλαμάνης, επειδή άκουσα, δέχτηκε και μία κριτική. Εγώ ξέρω ότι έχει ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και δεν θα θέλει. Που δεν είναι να στεναχωρήσει κανέναν. Αλλά η σκέψη και η προσευχή μας είναι να γίνει καλά. Να σας πω κάτι. Και αυτό θέλω να ακούνε τουλάχιστον και οι συγγενείς τους τώρα. Ότι όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά. Είπε κάτι, όχι για το εύχεται. Όχι, προς Θεού. Γι' αυτό λέω. Γιατί ο γιατρός ξέρει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Πολύ καλά τι είπε. Πάμε λοιπόν. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει καλά. Είναι ένα νεότατο παιδί καταρχήν. Είναι μόλις 31 ετών. Ναι. Και σας είπα και νωρίτερα ότι η οικονομική του κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Και είναι και αρνητικό το γεγονός αυτό και υπάρχει μια έντονα αρνητική διάσταση, ναι. Ας την πούμε πολιτική, την οποία όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τη συζητήσω. Mm. Ας μείνουμε και σωστά στην ανθρώπινη διάσταση. Ευχαριστώ τον κύριο Θάνο Πλεύρη που ήταν μαζί μας. Έβγαλες κυρίσει ότι έπαιζα μπάσκετ, αυτό ήταν μέσα. Αυτό δεν είναι, είδηση πρώτο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαλάφα. Να είστε καλά, Γεκάτζη, εγώ ευχαριστώ. Μία μέρα θα αφιερώσουμε μία εκπομπή. Κάθε Παρασκευή κάνουμε μία εκπομπή θεματική, αποκλειστικά με ένα θέμα που έρχονται οι πιο ειδικοί και μιλάνε για αυτό. Θα αφιερώσουμε και μία εκπομπή για τους μετανάστες, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο πίσω το θέμα. Πολύ έχει πολύ. Την εκπομπή να με θυμώσει. Βεβαίως, έχει μια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τα ομόφυλα ζευγάρια να καλέσει. Κάναμε. Φθάνω. Για τα ζευγάρια κάναμε. Αν θέλετε για την προσωπική μου άποψη, με χαρά. Αν θέλετε για την άποψη. Θεωμάτου είναι η προσωπική άποψη. Θεωμάτου, ναι. Εδώ κάναμε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ήρθε κόσμο και ο κύριο Πλεύρη είπε: διεκδικώ να έχω την προσωπική μου άποψη και είναι αυτή. Βεβαίως. Όπως ο άλλος λέει τη δική του και αυτός θα πει τη δική του. Εξάλλου δεν είναι εύκολα θέματα αυτά, είναι δύσκολα που επιδέχονται πολλών ερμηνεών. Στελέχη και δικά σας και του Πασόκ που ήταν εδώ, δεν θα πω τα ονόματά του σήμερα, που ήρθε η κουβέντα σε κάποια συζήτηση, πώς ήρθε τώρα, και μου λένε, κοίταξε να δεις, δεν έχω πρόβλημα στο να παντρευτούν. Το πρόβλημα είναι στην υιοθεσία. Είναι ζητήματα. Εκεί έχουν κάποιες ενστάσεις. Και δικά σας τελέχη και δικά σας και γενικά. Είναι σημαντικό να τα βλέπουμε ψυχραιμή όμως και η κουβέντα να γίνεται ψύχρεμα χωρίς. Και να μην καταδικάζουμε ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, κυρία Λιαγκούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα Τρίκαλα εκλέγεστε. Λάρισα. Λάρισα και κάνετε και μία θεματική εκπομπή, σας παρακαλώ, ή τη Θεσσαλία. Έχω έρθει στη Λάρισα. Και με ζωή. Σας καλώ ξανά τώρα που είμαστε και πολύ hit. Είναι από τους καλύτερους δικηγόρους που υπάρχουν στην περιοχή. Γιατί είστε hit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είναι, το ξέρω και εγώ. Το ξέρουμε και εμείς. Το ξέρουμε και εμείς. Δεν το ξέρει ο κύριος Πλεύρης. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκλογή συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση στο επαγγελματικό του έργο. Θέλω να βγάλετε μια γιατί φωτογραφία. Γιατί άμα δείτε τι αντιπάλους είχε, τέλος πάντων. Θέλω να βρείτε, να βγάλετε μια φωτογραφία με τον Αντετοκούμπο. Με τον? Αντετοκούμπο, το Γιάννη. Έχει. Για δείχτε. Έχω τα παιδιά μου. Όχι, εσείς. Όταν τον είδαμε, είχαμε την τύχη να τον δούμε. Φωτογραφήθηκαν τα παιδιά μου. Δεν είπατε ότι το Μπόι αναπληρώθηκε. Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Ένα καλό πράγμα είπε εσά το να αφήστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθούσατε αύριο το βράδυ. Να μην ξεχάσετε να είστε συντονισμένοι στις 8.30. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. 8.30 επίσης το πρωί θα είμαστε στην Ελεονόρα Μελέτη όπως κάθε μέρα στο Μέγα για το σχόλιο της ημέρας και μετά στις 10 στο Talk Radio 98,9. Θα τα πούμε χήμα και τσουβαλάτα. Εκεί δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Είναι ραδιόφωνο, είναι αλλιώς. Καλό βράδυ.